Τρόμος νεκρή και φόβος θανάτου. Το νέο έτος για την Τουρκία ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο. Μία επίθεση σε ένα πολυσύχναστο κλαμπ από έναν άνδρα οπλισμένο με καλάσνικοφ. Άνθρωποι ποδοπατούσαν ανθρώπους. Τα λόγια αυτόπτη μάρτυρα που έζησε λεπτό προς λεπτό τις δραματικές στιγμές που συγκλονίζουν. Το κλαμπ Ρέινα στις ακτές του Βοσπόρου στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης ήταν γεμάτο νέες και νέους που διασκέδαζαν και γιόρταζαν την έλευση του νέου έτους. Υπολογίζεται ότι περίπου 500 με 600 άτομα βρίσκονταν στο κλαμπ, Τούρκοι αλλά και πολίτες τεσσάρων χωρών, όταν ένοπλος καθώς έμπαινε μέσα άρχισε να πυροβολεί. Ο ένοπλος ήταν ντυμένος Άγιος Βασίλης και σκόρπισε το θάνατο, πυροβολώντας και σκοτώνοντας 39 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 69. Ablam, beni duyuyor musun? Duyuyor musun? Hah tamam, ses çıkarma. Ses çıkarma, kal burada. Hareket etmeyin. Silahla, girme, girme. Önde, kapı önündeki bekleyen polis memurumuzu şehit ederek sonra... These crazy people came and shooting everything. I don't know, I saw one person, they're shooting, I'm hiding them, so... Şu anda 20... Birinin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin arama çalışmaları devam ediyor. Nasıl oldu? Herkesi takadılar. 3-4 kişi takamalarla takadı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar.